εικόνες από την εξαιρετική έκθεση. Πραγματικά είναι μια έκθεση που αξίζει, εγώ δεν λέω το πρέπει ποτέ, αξίζει να την δουν όλοι οι Θεσσαλοί. Φιλοξενείται στο Λαογραφικό Μουσείο από το βράδυ του Σαββάτου και θα παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο. Λέω τουλάχιστον, αυτή είναι μέχρι στιγμής η ημερομηνία που γνωρίζουμε, ορίζοντας που έχουν δώσει για τη λειτουργία αυτής της έκθεσης. Αλλά είναι τόσο γοητευτική αυτή η αναδρομή στα θρησκευτικά μας κοιμήλια, στα σκεύη της λατρείας, που όλα έχουν αναφορές βεβαίως σε εμάς, στην κοινωνία, γιατί αυτά δεν είναι άμφια που τα αφορούν οι ιερείς ή οι αρχιερείς. Αυτά είναι, θα τα δείτε όσο θα μιλάει και ο Σεβασμιότατος και η Διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εφημερίδας Ελευθερία. Μίλησαν λοιπόν στην εκπομπή μας, πάμε να δούμε πόσο παλιά μας πηγαίνουν στην ιστορία, την θρησκευτική μας ιστορία αυτά τα κοιμήλια, στα όσα μας είπε στην TRT ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Πόσο ωραία είναι αυτή η έκθεση που μας παίρνει σε επαφή όχι με το θείο, αλλά με αυτό που είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει το τι πραγματικά είχαν στην ψυχή τους οι πρόγονοί μας. Και είναι αυτό που μας φέρει πρώτων ευθυνών μας, για να έχουμε και εμείς οι σύγχρονοι στη δική μας ψυχή και να διατηρήσουμε όχι τόσο τα κοιμήλια ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά την πίστη, τις ιδέες, τα όσα είχαν μέσα στην καρδιά τους και τους έκαναν σε αντίξωες συνθήκες φοβερές, όχι απλά να αντέξουν, αλλά και να μεγαλουργήσουν. Η έκθεση αυτή είναι κομβική, όχι μόνο γιατί αναδεικνύει την Εφημερίδα Ελευθερία ως αφορμή να γίνουν σπουδαία πράγματα στην πόλη της Λάρισας, ούτε γιατί έδωσε την ευκαιρία στη Μητρόπολη να ανοίξει τα μπαούλα της και να βγάλει πράγματα που αλλιώς δεν θα τα είχαν δει. Η έκθεση αυτή είναι σημαντική και πρέπει όλη η Λάρισα να περάσει να τη δει, γιατί είναι αποτυπώματα της καρδιάς των προπατώρων μας, τα οποία αφορούν εμάς. Τα φυλάξαμε, τα διατηρήσαμε, δεν επιτρέψαμε να χαθούν, θα συνεχίσουμε να τα διαφυλάτουμε, όσο και αν κοστίζει αυτό, και από εκεί και μετά θα τα παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες, όχι απλώς καλύτερα από ό,τι τα παραλάβαμε, αλλά και με ερμηνεία, με υπογραφή του τι σημαίνει το καθένα και το πόσο ευθύνη έχει όχι απλώς η διαφύλαξη κοιμηλίων, αλλά η διαφύλαξη παραδόσεων, αρχών, ιδεών, αξιών. Είναι κοιμήλια από όλη τη Θεσσαλία, είναι κυρίως από τη Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Είναι κοιμήλια από τη Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, κοιμήλια από τους ναούς της Μητροπόλεως, παλαιά κοιμήλια. Βέβαια, το πλούσιο σημείο στη Μητρόπολη από κοιμήλια του 18ου αιώνα είναι, μάλλον 18ου και πριν, είναι ο Τύρναβος, καθώς και τα γύρω χωριά, ο Όλυμπος κτλ. Έχουμε, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό τέμπλο από την Κρανιά Ολύμπου, που είναι μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, το τέμπλο από Πορόλυθο. Δεν έχουμε άλλο παρόμοιο. Αλλά παρά τα αυτά, το θέμα είναι ότι πολλές φορές ερχόμενοι οι άνθρωποι και επειδή ρίμωναν τα χωριά ή επειδή είχαν επιδρομές ή λαιλασίες στις διάφορες ιστορικές συγκυρίες του 18ου, 19ου, 20ου αιώνα, πολλά από αυτά κατέληξαν να φυλάσσονται στην πόλη της Λάρισας, στους ναούς που είχαν μεγαλύτερη ασφάλεια. Και βέβαια οι ναοί ήξεραν να τα συντηρούν, βέβαια δεν είχαν τον χώρο να τα παρουσιάζουν. Γι' αυτό ευχαριστούμε και το Λαογραφικό Μουσείο ως έναν πυλώνα πολιτισμού στην πόλη που μας δάνεισε τους χώρους, μας έδωσε την ευκαιρία να εκθέσουμε όλα όσα υπήρχαν σε σεντούκια, σε συρτάρια, σε ντουλάπες. Ευχαριστώ θερμά την ευκαιρία. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ήδη βλέπετε από τις εικόνες ότι είναι μια πολύ εντυπωσιακή έκθεση. Και ως προς το περιεχόμενο και ως προς το στήσιμο, γιατί ξέρετε μπορεί να έχεις κάτι υπέροχο ως έκθεμα, αλλά να μην το προβάλλεις σωστά. Γιατί εδώ έχουν συνυπάρξει και τα δύο, έχουμε ένα υπέροχο περιεχόμενο και ένα υπέροχο στήσιμο. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο Διευθύνοντα Σύμβουλος της Εφημερίδας Ελευθερία. Τα έχω πει και άλλες φορές, θα τα ξαναπώ και δεν θα κουράζομαι, και ποσός με ενδιαφέρει πώς θα ακουστούν ενδεχομένως σε κάποιους κακοπροαίρετους. Η εφημερίδα, που όλοι πόνταραν ότι μετά την ιστορική διαδρομή που είχε μαζί με τον Τάκη Δημητρακόπουλο, θα έσβηνε. Ανέλαβε η Δανάη Δημητρακοπούλου και δεν έσβησε, αλλά πέρασε σε μια νέα εποχή, στην εποχή που έφθινε ο τύπος παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα, δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο. Και ήρθε μαζί, χέρι με χέρι, η Δανάη Δημητρακοπούλου με τον Γιώργο Μιχαλόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, πολλά χρόνια τώρα πια,
να κάνουν μια εφημερίδα που έχει την απόλυτα σύγχρονη ματιά, με αυτό που είναι αγαπημένη συνήθεια, αυτό το ωραίο πάντρεμα των αναγνωστών, και να παραδώσουν και στην επόμενη και στη μεθεπόμενη γενιά μια συνήθεια που πραγματικά περνούσε στα παιδιά. Κάποιος εκτός Θεσσαλίας δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ένα πανελλαδικό και ενδεχομένως πια και πανευρωπαϊκό φαινόμενο, γιατί πραγματικά φθήνει ο τύπος παντού. Και αξίζουν πάρα πολλά μπράβο μέσα από δυσκολίες που τις είχε αυτή η εποχή και τις έχει ακόμη, έτσι. Δεν έχουμε περάσει ξαφνικά στην όαση. Εξακολουθούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πορευόμαστε στην έρημο. Η όαση ενδεχομένως κάπου είναι και μας περιμένει, αλλά δεν έχει φανεί ακόμη στον ορίζοντα. Μιλώ για τα μέσα ενημέρωσης. Πολλά μπράβο στον Γιώργο τον Μιχαλοπούλο. Πάμε να δούμε τι μας είπε για αυτή την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας, που συμπίπτει πάντα με ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Τα τελευταία χρόνια το κάνει μαζί με το Λαογραφικό Μουσείο. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με συγχαρητήρια. Δεν είναι τυπικά, είναι μέσα από την καρδιά μας, από το συνέστημα που γέννησε αυτή η εκδήλωση. Μπράβο σας. Ήταν εξαιρετική. Εντάξει, νομίζω ότι η εφημερίδα Ελευθερία μετά από 97 χρόνια μπορεί να γεννήσει τέτοιες συγκινήσεις. Και το μείγμα Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και Μητρόπολη Λάρισας είναι πραγματικά ένα μείγμα που μπορεί να γεννήσει πάρα, πάρα πολλά συναισθήματα. Και είμαστε χαρούμενοι που το ευχαριστήθηκαν όλοι. Στα 97 γίνονται συνήθως μνημόσυνα και εδώ μιλούμε για μια αναγέννηση στον τύπο ο οποίος έχει καθοδική πορεία. Δεν ξέρω αν είναι πανελλαδικό φαινόμενο, ίσως να είναι και ευρωπαϊκό φαινόμενο πια η Ελευθερία στα 2020, έτσι, που ο τύπος έχει φθορά μεγάλη. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Βέβαια, εδώ πρέπει να αποδώσουμε αυτά που πρέπει σε αυτούς που πρέπει. Ο Τάκης ο Δημητρακόπουλος χάραξε πολύ δυνατές ράγες, πάρα πολύ δυνατές ράγες, και η εφημερίδα τρέχει πάνω σε αυτές τις ράγες. Το μόνο που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε την ίδια σύνεση και τα ίδια πατήματα που είχε ο Τάκης ο Δημητρακόπουλος, και σίγουρα η εφημερίδα θα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και θα γίνεται καλύτερη και δυνατότερη. Αυτό που περιγράφεται δεν είναι ο κανόνας. Θέλω να πω ότι τον αποκαλέσετε μεν στην ομιλία σας πρίτανη, και έτσι ήταν και έτσι αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα, παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εκδημία του, αλλά είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας λέει ότι συνήθως από το χέρι στο επόμενο χέρι, στις επόμενες γενιές, χάνονται αυτές οι ιστορικές εφημερίδες. Νομίζω ότι η κυρία Δημητρακοπούλου και οι μεγάλοι και οι μικροί έχουν δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και νομίζω ότι προχωράμε σε πολύ δυνατά βήματα και νομίζω ότι θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Όλα αυτά τα λέει ο κύριος Μιχαλόπουλος, διότι δεν θέλει να πάρει ούτε ένα credit δικό του. Του πιστώνονται όμως πάρα πολλά και το ξέρει η κοινωνία. Οπότε, συγχαρητήρια κύριε Μιχαλόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς ειδικά για τη βοήθεια, τη στήριξη και πάντα είστε δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Φανή Καλοκαιρινού, η διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου, η οποία βεβαίως έζησε, και αυτό ήταν μεγάλο προνόμιο, τους μεγάλους ευεργέτες, τους μεγάλους συλλέκτες, το ζεύγος Γουριώτη, νομίζω ότι έχει πια ξεπεράσει και τον πολύ καλό της σε αυτό, με αυτή την έκθεση. Στα εκθέματα, στο πώς αυτά στήθηκαν και παρουσιάζονται σε έναν χώρο που δεν έχει τις προδιαγραφές ενός μεγάλου μουσείου. Κάποιος θα πει, εγώ πήγα στο Λούβρο ή πήγα στο Βρετανικό ή πήγα εδώ στα δικά μας στις Ακρόπολης ή στις Πειραιώς τα μουσεία. Έτσι, σε έναν χώρο που δεν έχει τις υποδομές για να φιλοξενήσει μια τέτοια έκθεση, την αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο. Τις αξίζουν πάρα, πάρα πολλά μπράβο. Πάμε να δούμε τι μας είπε και εκείνη και να κλείσουμε με τη δεξίωση που ακολούθησε των εγγενειών αυτής της έκθεσης. Υποκλεινόμαστε πραγματικά σε αυτό που παρουσιάσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Και η εκδήλωση που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή και βουτυγμένη σε μνήμες, σε παραδόσεις, αυτό που είναι το DNA μας, αλλά και αυτή η έκθεση που έχει στηθεί και με αριστουργηματικό τρόπο. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ γιατί είστε πάντα κοντά στο μουσείο, γιατί πάντα αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο το έργο του μουσείου και γιατί πράγματι αυτή η έκθεση ήταν μια έκθεση δύσκολη,
που δεν είναι, δεν την παίρνω εγώ επάνω μου. Εργαστήκαμε πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι εθελοντικά, πολλοί σύλλογοι. Η Ιερά Μητρόπολη με προθυμία εξ αρχής μας εμπιστεύτηκε και μας καθοδήγησε στην επιλογή του υλικού. Η Εφημερίδα Ελευθερία, επίσης θα πω, η κυρία Δημητρακοπούλου, ο κύριος Μιχαλόπουλος, που ήταν η ιδέα, η αρχική, διότι ήταν αφορμή, ήταν η επαιτειακή ημέρα της γιορτής της Εφημερίδος. Και έτσι λοιπόν βγήκε αυτή η περίοδος, θα έλεγα, που είναι πρώτη φορά που βγαίνει σε μουσείο έτσι συνολικά αντικείμενα να δείχνουν αυτή τη στροφή. Αυτή τη στροφή προς την λαϊκή παράδοση. Γιατί κάποιος αξίζει να την επισκεφθεί? Για να δούμε, να έχουμε 5 επιχειρήματα. 5? Ναι. Λοιπόν, γιατί όπως σας είπα είναι κάτι μοναδικό, είναι μια έκθεση πρωτοποριακή, πέρα από τη χρονική περίοδο αυτό που προανέφερα, όπου μπορεί κάποιος να πάρει αναφορές και ερεθίσματα σχετικά με την εξέλιξη της εκκλησιαστικής τέχνης κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια. Πέρα από αυτό, είναι μια έκθεση που είναι πλαισιωμένη με τεχνολογία, με σύγχρονα μέσα, ολογράμματα, που για μια έκθεση αυτής της θεματολογίας δεν ήθιστε να αποδίδεται έτσι, και πρέπει να πω ότι προσπαθήσαμε με τρόπο ορθολογικό να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Έτσι πρέπει. Δεν πρέπει η τεχνολογία να υποκαθιστά τα εκθέματα. Έχουμε μοναδικά αντικείμενα. Επίσης, η έκθεση αυτή μας δίνει αναφορές για πολλές δράσεις σε συνέχεια. Εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, ποικίλες δράσεις που έχουν σχεδιαστεί, ημερίδες επιστημονικές. Και γιατί καταδεικνύει, πέρα από το κομμάτι της εκκλησιαστικής τέχνης, και πώς, τι συνέβαινε στην παραδοσιακή εκκλησία, ποια ήταν η θέση της εκκλησίας, της πίστης ευρύτερα, της ορθοδοξίας στην παραδοσιακή κοινωνία και πώς εκφραζόταν αυτό μέσα από τη λαϊκή λατρεία. Ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος του χρόνου, ο ηθιμικός κύκλος. Και συμπληρώνω εγώ, γιατί την έχετε στήσει και καταπληκτικά. Θέλω να πω ότι πάντα αυτό που κάνει ξεχωριστό κάτι είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται. Έτσι. Μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι πότε θα παραμείνει σε λειτουργία? Θα πω διστακτικά μέχρι τον Ιούνιο, και λέω διστακτικά γιατί συνήθως μου ζητάνε παράταση και πάντα αποδεικνύουμε ασυνεπείς. Μέχρι τον Ιούνιο τώρα λέω και βλέπουμε. Και τα σχολιά φαντάζομαι ότι είναι εκείνα που κυρίως πρέπει να περάσουν, πέρα από τις μεμονωμένες επισκέψεις. Έχουν σχεδιαστεί ήδη εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά σε αναφορά με την έκθεση. Θα γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και φυσικά έχουμε σχεδιάσει και η μερίδα που θα γίνει. Ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολύζο, για τη φιλοξενία και για όλο αυτό που κάνετε για μας. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία, τις έδινα συγχαρητήρια. Αυτό που δεν δείξαμε, το είδα το όμως χθες που δείξαμε το ρεπορτάζ από την επαιτειακή εκδήλωση της Εφημερίδας Ελευθερία. Είχε πάρει χορευτικά σχήματα που εκπροσωπούσαν διαφορετικές περιοχές της χώρας και είχαν κάνει μια σύνθεση με ένα δικό της σενάριο, η Φανή Καλοκαιρινού, που πραγματικά, ακόμη και στους ανθρώπους που μπορεί να μην συμπαθούν τους παραδοσιακούς ήχους ή δεν τους λένε τίποτα, δεν τους συγκινούν, δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο αυτό το μικρό σε διάρκεια, αλλά πολύ μεστό, πολύ ελληνικό, πολύ πατριωτικό θέμα. Ακολούθησε βεβαίως η καθιερωμένη δεξίωση στο Φρούριο αυτή την φορά από την Εφημερίδα Ελευθερία, που βρέθηκαν όλες οι αρχές. Να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και ο Δήμαρχος. Οι βουλευτές ήταν απόντες, με εξαίρεση την κυρία Λιακούλη, γιατί εδώ βλέπουμε τον Στέργιο Τσαγκούλη με την σύζυγό του, γιατί ήταν η συζήτηση του προϋπολογισμού που είχε ξεκινήσει, τον στρατηγό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο. Καταλαβαίνετε ότι είχε μια σύνθεση που είχε τα πάντα, και πολιτικούς και στρατιωτικούς και βεβαίως πολλούς αυτοδιοικητικούς και επιχειρηματίες. Η Ελευθερία είναι τόσο βαθιά εγκατεστημένη στις καρδιές, στις συνειδήσεις όλων, που πάντα θα έχει σπουδαίες αναφορές στην πόλη, στην κοινωνία, στον κάθε άνθρωπο.
Να ευχηθούμε πολύ γρήγορα να ξεπεράσει τα 100. Είναι πολύ κοντινά για να ευχηθούμε να τα εκατοστήσει.